Θα σταθούμε σε μια άλλη αγορά, την αγορά των ναύλων, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ στο SBC. Ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, CFO της εταιρείας George Mundreas & Company, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, μιλάμε πολύ καιρό για αυτήν την λογική διόρθωση που πρέπει να έρθει στο δίκτυο που καταγράφει έτσι, κέρδη σημαντικά όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Η διόρθωση ήρθε. Δεν ξέρω αν εσείς τη συνδέετε και με τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως με αυτή τη ρητορική που αναπτύσσεται από ορισμένους κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας ή τώρα ή κατά το παρελθόν και έχουν να κάνουν με την κινδυνολογία για το άμεσο μέλλον. Αναφέρομαι ενδεικτικά στον κύριο Greenspan, ας πούμε, της Fed. Εντάξει, η παγκόσμια οικονομία σίγουρα παραμένει εύθραυστη. Είτε μιλάμε για Ευρώπη, είτε μιλάμε για την Αμερική, είτε μιλάμε για την Κίνα, που εκεί τα στοιχεία, παρόλο που ανακοινώνονται θετικά, χρειάζεται μια ιδιαίτερη έρευνα πίσω από αυτά τα στοιχεία. Πρώτον, για να δούμε κατά πόσο έχουν μια πραγματική βάση. Μιλάτε τώρα για τις ιδιαιτερότητες του καθεστώτος. Ακριβώς. Και δεύτερον, πού οφείλονται αυτά τα στοιχεία. Έτσι, γιατί είδαμε τώρα και PMI. PMI, ωστόσο, πιστοποιείται και από την HSBC, έτσι δεν είναι. Σωστά, έχουμε δύο PMI που ανακοινώνονται από την Κίνα. Η HSBC είναι πιστοποιεί τον PMI. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία της από κάπου προέρχονται. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αμφιβολία. Η συζήτηση για την Κίνα, η οποία είναι και ο πρωταρχικός παράγοντας που επηρεάζει την ναυτιλία, είναι και για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια που έχουν δοθεί από την κεντρική κυβέρνηση σε δήμους, περιφέρειες και τράπεζες ακόμη περιφερειακές, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Και κάποιοι υπολογίζουν ότι είναι από το 20 μέχρι το 40% του ΑΕΠ της Κίνας. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Βέβαια τεράστιο. Το οποίο έχουν τη δυνατότητα, βέβαια, λόγω και του καθεστώτος, να το βάζουν κάτω από το χαλάκι συνέχεια. Ενδεχομένως να μαζευτεί σε βάθος χρόνου, αλλά αν σκάσει αυτό, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που επηρεάζει ουσιαστικά και πάλι κουράζει, αλλά πρέπει να το λέμε συνέχεια, είναι η Κίνα επηρεάζει την ναυτιλία, τα πλοία μεταφοράς σκληρού φορτίου. Αναμέναμε να γίνει μια διόρθωση, έγινε διόρθωση στο δίκτυο. Στην ανάλυση μας, λέμε, την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε 1.671 μονάδες. Εχθές έκλεισε 1.504 μονάδες. Ακριβώς, ακόμη περισσότερο, αλλά εχθές είχε μια ανωδική τάση. Δηλαδή, χαμηλώνει μεν ο δείκτης, αλλά ήταν η πρώτη μέρα μετά από περίπου 10 μέρες που σημειώνει μια άνοδο. Αυτή η διόρθωση οφείλεται και πάλι στα KPI, το μέγεθός της πια ξεπερνά τη συγκεκριμένη κατηγορία και μιλάμε για μια συνολική διορθωτική τάση. Υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων. Ο δείκτης αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες που έκανε ένα ράλι, οφειλόταν στα KPI. Είδαμε τα KPI κάποια στιγμή να φτάνουν κοντά 40.000 δολάρια τα ημερήσια έσοδα. Σήμερα που μιλάμε είναι περίπου στις 20.000, δηλαδή 50% κάτω. Θετικό, δεν σημαίνει αυτό ότι τα πλοία αυτά τα συγκεκριμένα δεν καλύπτουν τα έξοδά τους. Καλύπτουν και τα έξοδά τους και χρηματοδοτικό κόστος με τις 20.000. Αλλά βλέπουμε ότι η πτώση του δίκτυου ουσιαστικά οφείλεται στα KPI. Η άνοδος οφειλόταν πάλι στα KPI και κάποια στιγμή και στα Πάναμα. Είχαμε πει ότι επειδή ήταν ακριβό για κάποιον να αναβλώσει ένα KPI, προτιμούσε να αναβλώσει δύο Πάναμα, που ήταν χαμηλότερα. Οπότε τεχνικά είχαν ανέβει και αυτοί οι δύο υποδείκτες. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ρυθμιστικός ο ρόλος, άκρος ρυθμιστικός ο ρόλος που παίζουν τα KPI στην αυλαγορά εδώ και αρκετό καιρό πια. Έτσι, σωστά, στον γενικό δείκτη. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι είχαμε παρατηρήσει και ένα άλλο σε εισαγωγικά τεχνητό στοιχείο, ήταν ότι τα πλοία πηγαίναν με λιγότερη ταχύτητα. Όταν τα πλοία πάνε με λιγότερη ταχύτητα και υπάρχει η ζήτηση για να μεταφέρουν φορτία, αυτό σημαίνει ότι ζητάνε περισσότερα πλοία. Σωστό. Γιατί το πλοίο κάνει πιο μεγάλη διάρκεια να πάει από ένα λιμάνι στο άλλο. Είναι μια τεχνητή διαμόρφωση συγκεκριμένων συνθηκών. Σωστά, αλλά πρωτίστως γίνεται για εξοικονόμηση, αν θέλετε. Λόγω των καυσίμων. Ακριβώς των πετρελαίων. Έτσι, που είναι τα bunker costs που λέμε, τα οποία θέλουν να γλιτώσουν από εκεί. Σήμερα τα πλοία έχουν αυξήσει ταχύτητα. Να σταθούμε λίγο και στις αγοραπολισίες, κύριε Λογοθέτη. Αυτό είναι ένα άλλο. Έμεσος, θα έλεγα, δείκτης, ο οποίος δείχνει τις προσδοκίες που έχει η ναυτιλιακή κοινότητα, αν θέλετε, για την πορεία της ναυτιλίας. Σωστά. Υπό την έννοια ότι κανείς μπαίνει στη διαδικασία να δημιουργήσει νέα, όταν σκέφτεται ότι θα υπάρχει ζήτηση για φορτίο. Βλέπουμε τελευταία πολλά επενδυτικά κεφάλαια να θέλουν να μπουν στην ναυτιλία. Ιδιαίτερα σε εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή στο AIM του Λονδίνου. Οπότε αναγνωρίζουν λοιπόν τη χαμηλή, αν θέλετε, τιμή των πλοίων, οπότε τους δίνει ένα κίνητρο σαν asset, να αγοράσουν ένα φθηνό περιουσιακό στοιχείο σήμερα, και είτε να το πουλήσω με υπεραξία, αν θέλετε,
είτε επειδή πιστεύω ότι η αγορά θα ανέβει τα επόμενα 2 χρόνια, να υποφεληθώ από τα κέρδη μου από τα ναύλα, τα ημερήσια έσοδα. Ποντάρουν πάντως το πώς θα κινείται η αγορά το 2016, που φαντάζομαι ότι θα πέσουν στο νερό τα πλοία. Ακριβώς. Που κλείνονται. Ακριβώς. Θετικά είναι ακόμη τα στοιχεία για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι, αν θέλετε, στα θεμελιώδη μεγέθη για το 2014-2015. Mm-hmm. Από το 2016 είναι μια άλλη χρονιά, 2 χρόνια μακριά, θα συζητήσουμε τότε. Να πούμε ότι οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας αυτή την ευκαιρία και πιστεύοντας ότι η αγορά θα ανέβει, έχουν επενδύσει μέχρι τον ένατο του 2013 περίπου 6 δις σε πλοία. Μιλάμε για όλους τους τύπους των πλοίων τώρα. Mm-hmm. Το 1,5 δις είναι για νέες παραγγελίες και περίπου 4,3 δις είναι για μεταχειρισμένα πλοία, τα second hand που λέμε. Mm-hmm. Οπότε, ο τομέας στον οποίο οι Έλληνες εφοπλιστές και πέρυσι κατήχαν ένα ρεκόρ, είχαν στρέψει την προσοχή τους. Κατέχουν πάντα το ρεκόρ, αλλά αν θέλετε είναι και αυτό που ακολουθούν, αν θέλετε, και όλοι οι άλλοι. Αυτό δηλαδή ακριβώς. Εμπιστεύονται το τι κάνουν οι Έλληνες, καθώς και πρώτη δύναμη, mm-hmm, και παραδοσιακή δύναμη, και ακολουθούν, αν θέλετε, και οι άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογοθέτη, για την βοήθειά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.